σε όλη την Ελλάδα και στην Πρέβελη ειδικά. Λοιπόν, λύσε μου μια απορία, σε παρακαλώ. Ξέρετε, έχουν περάσει 20 χρόνια. Απλά εγώ τώρα το θυμήθηκα, επειδή παίξαμε το κάποιο καλοκαίρι. Σε παρακαλώ, παιδί μου, λύσε μου μια απορία. Τρεις μέρες στην Πρέβελη, τι γυρνούσατε ακριβώς με το μοντέλο αυτό? Έπρεπε να εμβαθύνουμε στο ρολό και να μπούμε στο πετσί της ερμηνείας. Μάλιστα. Το θράσος το ακούτε, έτσι. Τις ερωτήσεις που του κάνεις και εσύ, καλά να τα πάθεις. Έπρεπε να ρωτήσουμε όμως και για σένα κάτι, τον Θάνο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, η Ναταλία πώς το πήρε όλο αυτό όταν επέστρεψε? Γλυκά. Όμορφα. Να σας πω την αλήθεια, δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την Ναταλία αυτό. Όπως και οι συνθήκες βασανισμού μου δεν ήταν κάτι. Το Auschwitz δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Το Auschwitz δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Και το Θοδωρή απέναντι. Ναι. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Θύμισε μου, ποιος το είχε σκηνοθετήσει, βρε Γεθανούλη, το κάποιο καλοκαίρι? Δεν θυμάμαι το όνομα. Με την εταιρεία παραγωγής του Γιώργου του Γκάβαλου. Α, ο Γκάβαλος το είχε κάνει τότε. Όχι, δεν ήταν ο Γιώργος μαζί μας. Ανδρέας Ιωαννίδης, το βρήκαν από το κοντρόλ. Ο Ανδρέας Ιωαννίδης. Ναι, ο οποίος είχε συνεργαστεί τότε με την εταιρεία. Είχα βοηθήσει και εγώ λίγο στο... στην παραγωγή. Εσύ το είχες σκηνοθετήσει, ναι. Είχες βγάλει και το σενάριο, Θάνο? Όχι, δεν το είχα βγάλει εγώ το Ποιος σενάριο. Ποιος το είχε βγάλει, η κοπέλα? Ποιος το είχε βγάλει το σενάριο, λέω. Φαντάζομαι, αν θυμάμαι καλά, όλοι μαζί στην εταιρεία παραγωγής όταν καθίσαμε να το σκεφτούμε. Έγινε meeting για το σενάριο. Να σας πω και κάτι που δεν ξέρετε. Ναι. Ένα παραλυπόμενο της εποχής του casting πριν το κάποιο καλοκαίρι, πριν τα γυρίσματα, αρχές καλοκαιριού. Ναι. Και είχαμε πάρα πολλές κοπέλες. Είχαμε καταλήξει λοιπόν σε δύο πάρα πολύ μεγάλες κοπέλες. Η μία ήταν ξένη, ναι. Ήταν η Heather από τον Καναδά που έπαιξε τελικά στο κλιπ. Πώς τη λέγανε την ψυχούλα μου, πώς τη λέγανε? Heather. Heather το κορίτσι μου, ναι, και... Και η άλλη ήταν μια κούκλα πανέμορφη, ναι. Πάρα πολύ μικρή ηλικία, ήταν 18, την οποία φοβηθήκαμε ότι ίσως μπορεί να μην... Σας πάει ο εισαγγελέας έτσι, ναι. Με όλες αυτές τις θετικές παρεμβάσεις, ναι. Η οποία ήταν η Ειρήνη Σκλίβαξ. Άντε! Άκου να δεις τώρα! Με την οποία βρεθήκαμε και μετά από πάρα πολύ καιρό από το κλιπ, το οποίο είχε πια κρυφτεί και με επιτυχία και τα λοιπά, και μου είπε έτσι με ένα παράπονο, δεν με διαλέξατε όμως. Θάνο, συνηθίστε στο εξωτερικό στα 20 χρόνια, κάνουν, ξέρεις, καινούρια edition από κάτι, μια ταινία ή κάτι. Ναι. Τώρα λοιπόν που είναι σιγά σιγά 20 χρόνια, σκέψου μου πως κάνεις κάτι. Ένα remake του κάποιο καλοκαίρι εννοεί να κάνεις. Θα ήταν καλό κάποιες από τις επιτυχίες μου, τους ή άλλους, να τις κάνω κάποιο remix, αλλά ναι. Όντως. Θέλει, ναι. Όντως. Να τις γνωρίσει και η καινούργια γενιά, που βέβαια τις βλέπει ούτως μέσω του YouTube και μέσω γενικά του διαδικτύου, αλλά ναι, καλό θα ήταν να πάρει μια φρέσκια άποψη ένα τέτοιο τραγούδι. Νομίζω το κάποιο καλοκαίρι έχει και πάρα χιλιάδες χτυπήματα. Είχα μπει τις προάλλες και το χάζευα στο YouTube. Έχει πάρα πολλά χτυπήματα στο YouTube το κάποιο καλοκαίρι. Έχεις δει πώς έχει? Έχω και ένα μικρό παραπονάκι, διότι όχι ότι στέει κανείς ιδιαίτερα. Θα είχε εκατοντάδες χιλιάδες περισσότερο, γιατί για περίπου 2,5 χρόνια όλα τα κλιπ της Sony Music είχαν απαγορευτεί από την Ελλάδα, ναι, να μπαίνει κάποιος να τα βλέπει. Στο YouTube, ναι, το ξέρω αυτό. Έτσι χάθηκαν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες πάνω στην ανάπτυξη του YouTube. Τώρα όμως ξαναβγήκαν ελεύθερα, οπότε ξανά ο κόσμος θα βρεθεί. Θα ρολάρει.